Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 430. Είναι από το βιβλίο Χρονικών Β, κεφάλαιον Ιώτα Δέλτα. Σελίδα 430, Ιώτα Δέλτα κεφάλαιον. Και κοιμήθη ο Αβιά μετά των πατέρων αυτού και έθαψαν αυτόν εν πόλη Δαβίδ και βασίλευσε δε ανταυτού Ασά ο Υιός αυτού. Εν τες ημέρες αυτού η γη ησύχασε 10 έτη. Και έκαμεν ο Ασά το καλόν, το ευθές και το ευθές ενώπιον Κυρίου του Θεού αυτού, διότι αφήρεσε τα θυσιαστήρια των αλλοτρίων θεών και τους υψηλούς τόπους και κατεσυνέτριψε τα γάλματα και κατέκοψε τα άλση. Και είπε προς τον Ιούδα να εξητώσει Κύριον των Θεών των Πατέρων αυτών και να κάμνωσει τον νόμον και τα συντολάς. Αφήρεσε νέτια από πασών των πόλεων του Ιούδα, τους υψηλούς τόπους και τα είδωλα και ησύχασε το βασίλειον ενώπιον αυτού. Και οικοδόμησεν πόλης οχυράς εν το Ιούδα, διότι ησύχασεν η γη. Και δεν ήτο εις αυτόν πόλεμος εν εκείνης της χρόνης, επειδή ο Κύριος έδωκε εις αυτόν ανάπαυση. Δια τούτο είπε προς τον Ιούδαν, ας οικοδομήσομεν τας πόλης αυτών και ας κάμωμεν περί αυτάς τείχη και πύργους, πύλας και μοχλούς, ενώ είμαι θα Κύριοι της γης, επειδή εξεζητήσαμεν Κύριον των Θεών ημών και εξεζητήσαμεν αυτόν και έδωσε και εις ημάς ανάπαυση κυκλώθεν. Και οικοδόμησαν και ευωδόθησαν. Είχε δε ο Ασά στράτευμα εκ του Ιούδα 300.000 φέροντας θηρεούς και λόγχας, εκ δε του Βενιαμίν 280.000 ασπιδοφόρους και τοξότας, πάντες ούτι ήσαν δυνατοί εν ισχύει. Εξήλθε δε εναντίον αυτών Ζερά ο Αιθίωπς με στράτευμα 100 μυριάδων και με 300 αμάξας και ήλθεν εις Μαρισάν. Και εξήλθεν ο Ασά εναντίον αυτού και παρετάχθησαν εις μάχην εν τη φάραγγη Σεφαθά πλησίον του εις Μαρισάν. Και βόησεν ο Ασά προς Κύριον των Θεών αυτού και είπεν, «Κύριε, δεν είναι ουδέν παρασύ να βοηθείς τους έχοντας πολλήν ηλιδεμίαν δύναμη. Βοήθησον ημάς, Κύριε Θεέ ημών, διότι επί σε πεποίθαμεν και εν το όνομα σου ερχόμεθα εναντίον του πλήθους τούτου. Κύριε, εσύ ο Θεός ημών, ας μην υπερισχύσει άνθρωπος εναντίον σου». Και επάταξεν ο Κύριος τους Αιθίωπας, έμπροσθεν του Ασά και έμπροσθεν του Ιούδα, και οι Αιθίωπες έφυγον, ο δε Ασά και ο λαός μετ' αυτού, κατεδίωξαν αυτούς έως Γεράρων και έπεσαν εκ των Αιθιώπων το σούτι, ώστε δεν είναι δύνατο να αναλάβωσι πλέον, διότι συνετρίβησαν έμπροσθεν του Κυρίου και έμπροσθεν το στρατεύματος αυτού και έλαβαν λάφυρα πολλά σφόδρα. Και επάταξαν πάσα στας πόλεις Κύκρο των Γεράρων, διότι ο φόβος του Κυρίου επέπεσεν επ' αυτούς. Και λαφυραγώγησαν πάσα στας πόλεις, διότι ήσαν εν αυτές λάφυρα πολλά. Και επάταξαν δε και τα σεπάλξεις των ποιμνίων και έλαβαν πρόβατα πολλά και καλμήλους και επέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ. Τότε ήρθε το Πνεύμα του Θεού επί Αζαρίαν των Υιών του Οδίδ και εξήλθεν η συνάντηση του Ασά και είπε προς αυτόν, «Ακούσατε μη Ασά και πας ο Ιούδας και ο Βενιαμίν. Ο Κύριος είναι με εσάς όταν σεις είστε μεταυτού. Και αν εξητείτε αυτόν, θέλει ευρεθεί με εσάς. Εάν όμως εγκαταλείψετε αυτόν, θέλει σας εγκαταλείψει. Πολύν μεν καιρόν εστάθη ο Ισραήλ χωρίς του αληθινού Θεού και χωρίς ιερέως διδάσκοντος και χωρίς νόμο, ότε όμως εν τη στενοχωρία αυτών επέστρεψαν εις Κύριον των Θεών του Ισραήλ και ξεζήτησαν αυτόν, ευρέθη αυτούς. Και κατ' εκείνους τους καιρούς δεν είναι το ειρήνη στον εξερχόμενων και στον εισερχόμενων, αλλά ήσαν μεγάλε ταραχέ επί πάντα στους κατοίκους των τόπων. Και ευθύρε το έθνος υπό έθνος και πόλης υπό πόλεως, διότι ο Θεός κατέθλιβεν αυτούς εν πάση στενοχωρία. Σεις δε ενδυναμούστε και ας μην είναι εκλελημένοι οι εχείρες σας, διότι θέλει είστε μισθός εις το έργο σας. Αμήν. Ο Ασά λοιπόν, εγγονός του Σολομώντα, βασιλιάς στον Ιούδα και στο Βενιαμίν, ένας άνθρωπος που η ζωή του εξαρτάται από το έργο του, τη στάση του, τη θέση του ενώπιον του Θεού. Αλλά όχι μόνο η ζωή του εξαρτάται από το πώς στέκεται ενώπιον του Θεού, αλλά και η οικογένειά του, αλλά και όλους όσους ο Θεός έχει θέσει υπό τη δική του εξουσία. Ο Ασά λοιπόν
έπραξε το ευθές και το καλόν ενώπιον του Κυρίου, ώστε πρώτον αφήρεσε κάθε τι που βδελείται ο Θεός, που μολύνει τον καθαρισμό και την αγιότητα του λαού. Αφήρεσε λοιπόν θυσιαστήρια αλλοτρίων θεών και τους υψηλούς τόπους, κατασυνέτριψε τα αγάλματα και κατέκοψε τους τάλς. Και αφού ο ίδιος εργάστηκε τον αγιασμό και τον καθαρισμό του λαού του, του λαού του Ιούδα και της φυλής Βενιαμίν, τότε εκήρυξε προς τον λαό να εξητώσει Κύριον των Θεών των Πατέρων αυτών και να πράττουνε τον νόμο και τις εντολές του. Και όχι μόνο αυτό, αλλά αφήρεσε και από όλες τις πόλεις του Ιούδα, όχι μόνο από την Ιερουσαλήμ, όχι μόνο από το περιβάλλον του το άμεσο, από όλες τις πόλεις του Ιούδα, τους υψηλούς τόπους και τα είδωλα, ώστε το ευασίλειο του Ιούδα ησύχασε και ήλθε η ειρήνη ανάμεσα στους ανθρώπους. Γι' αυτό και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός λέει: ζητείτε πρώτον τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και όλα τα άλλα θα σας προσθεθούν. Το αποτέλεσμα λοιπόν της δικαιοσύνης του Θεού στη ζωή μας είναι μετά πάσης βεβαιότητος η ειρήνη. Το έργο της δικαιοσύνης του Θεού στη ζωή μας, στην οικογένειά μας, είναι η ειρήνη του Θεού. Εξάπαντος θα έλθει η ειρήνη όταν ο άνθρωπος πρώτον καθαρίζεται από ό,τι μολύνει αυτόν και την οικογένειά του και πάντα στους υπό την εξουσία που ο Θεός του χάρισε. Δεύτερον, ομολογεί Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο, πράττοντας το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, καθώς είναι γεγραμμένο και αποτελεί πνευματικό νόμο απαράβατο. Ταύτα μελέτα, εις ταύτα μένε, και τότε θα είναι μεταβεβαιότητος η προκοπή σου φανερή σε όλους τους ανθρώπους. Εάν δεν μελετάς το Λόγο του Θεού με σκοπό να εκπληρώνεις το Λόγο του Θεού, να πράττεις το θέλημα του Θεού, προκοπή δεν θα έρχεται στη ζωή σου. Και αυτό, αδερφοί αγαπητοί, είναι πνευματικός νόμος. Όπως αυτό αποτελεί το νόμο της βαρύτητος, πόσο ψηλά να το πετάξω θα πέσει. Ο Θεός θέλει την προκοπή μας, αλλά η προκοπή στη ζωή μας και στην οικογένειά μας έρχεται μόνο όταν μελετάμε το Λόγο του Θεού με πρόθεση να τον εκτελούμε. Όπως ακριβώς ο Ασά, ο οποίος δεν είχε τίποτα ιδιαίτερο, ούτε ικανότητες είχε, ούτε σοφία από το Θεού, μάλλον ήταν από τους πιο αδύναμους βασιλιάδες του Ισραήλ, αλλά από τους πιο πιστούς, τουλάχιστον μέχρι κάποια ηλικία στη ζωή του. Κι έτσι λοιπόν ο Θεός έφερε ειρήνη στον Ασά τέλεια, γιατί έπραξε το ευθές, γιατί αφήρεσε ό,τι μόλυνε, γιατί μελετούσε το Λόγο του Θεού και εκτελούσε τις εντολές του. Κι έτσι η ειρήνη ήρθε σε όλη τη γη και βρίσκοντας την ευκαιρία της ειρήνης άρχισε να οικοδομεί και οικοδόμησε, καθώς είπε, στο λαό του Ιούδα, επειδή εξητήσαμε τον Κύριο, ο Κύριος μας κατέστησε Κύριους επί της γης. Ο Θεός καθιστά, ο Θεός δίνει εξουσία. Ο Θεός καθιστά τον άντρα κυβερνήτη στην οικογένεια. Ο Θεός καθιστά τη γυναίκα οικοφύλακα στα παιδιά. Και ο Θεός καθιστά τον δούλο και τη δούλη με εξουσία στο άμεσο περιβάλλον. Ώστε εκοδόμησαν και ευωδόθησαν σφόδρα και στράτευμα μέγα τους χάρισε ο Θεός, 300.000 από τον Ιούδα και 280 σύνολο 580.000. Πόλεις, όλες τις πόλεις τις περιτύχησε, προετοιμάστηκε για τη συνέχεια, που η συνέχεια, αδερφοί αγαπητοί, θα είναι όπως πάντοτε δοκιμασία. Γι' αυτό και ο Λόγος του Θεού λέει ότι φρόνιμος είναι εκείνος ο οποίος οικοδομεί το σπίτι του πάνω στο βράχο, δηλαδή αυτός που ακούει, μελετάει και πράττει το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, ώστε γνωρίζοντας μεταβεβαιότητος ότι θα έλθει η κακοκαιρία
θα έλθουν οι βροχές, θα κατέβουν οι ποταμοί, θα έρθουν οι άνεμοι, αλλά επειδή έχει προνοήσει να οικοδομήσει την οικογένειά του, το σπίτι του, τη ζωή του στο Λόγο του Θεού, ακούοντας και πράττοντας, αυτόν ο Θεός τον αποκαλεί φρόνημα, ώστε έρχεται το κακό, αλλά η οικία δεν πέφτει. Ο άνθρωπος όμως που οικοδομεί επιπολέως πάνω στην άμμο, πάλι και σε αυτόν θα έρθει το κακό και η πτώση θα είναι μεγάλη. Και έτσι λοιπόν και στον Ασά ήλθε, γιατί όσο και να προετοιμάζεται ο άνθρωπος να αντιμετωπίσει το αύριο και το μέλλον του, πάντοτε θα είναι αδύναμος. Γιατί ο διάβολος ξέρει τις δυνάμεις και συγκεντρώνει μεγαλύτερες όταν πρόκειται να επιτεθεί. Να λοιπόν οι Αιθίωπες, 1.000.000 στρατός. Τώρα ούτε οι πόλεις υπερτετυχισμένες θα τον βοηθήσουν, ούτε ο πολύς στρατός, τον οποίον είχε 580.000, θα τον βοηθήσει, γιατί ο στρατός είναι πολύ μεγαλύτερος. Και αδερφοί αγαπητοί, η αλήθεια είναι ότι ο διάβολος είναι πολύ μεγαλύτερος από μας. Καλά κάνουμε και προσέχουμε, καλά κάνουμε και αγρυπνούμε, αλλά καλύτερα κάνουμε που προσευχόμεθα, αν προσευχόμεθα, για να μας φυλάξει ο Θεός. Και έτσι λοιπόν παρετάχθη σε πόλεμο, ο οποίος φαινόταν ότι θα ήταν συντριπτικός εναντίον του. Και θα ήταν. Όχι μόνο φαινόταν, και θα ήταν συντριπτικός εναντίον του. Όμως, επειδή ακολούθησε το Θεό και το Λόγο του Θεού σε καιρό ειρήνης, επειδή έπρατε το θέλημα του Θεού στον καιρό της ειρήνης, γι' αυτό και ο Κύριος και θα ακούσει και θα μεριμνήσει γι' αυτόν, και θα ακούσει την προσευχή του και θα μεριμνήσει γι' αυτόν στον καιρό του πολέμου. Να το ξαναπώ αυτό, αδερφοί. Επειδή ο Ασά ακολούθησε τον Κύριο ακριβώς και κατά πάντα σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, και ο Θεός του χάρισε καιρούς ειρηνικούς για να προετοιμαστεί, αλλά να προετοιμαστεί ναι μεν περιτυχίζοντας τις πόλεις, ιδιαιτέρως όμως να προετοιμαστεί πνευματικά. Σήμερα να αλλάξουμε ζωή, αδερφοί, να προετοιμαστούμε για να αντιμετωπίσουμε τα μέλλοντα να συμβώσει. Γιατί όλοι οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται, αγωνιούνε από το φόβο για τα επαρχόμενα δεινά, τα οποία έρχονται, ήρθανε και θα συνεχίζουν να έρχονται. Όμως εμείς, σαν τον Ασά, θα προετοιμαστούμε πλησιάζοντας τον Θεό για να πλησιάσει σε εμάς, υποτασσόμενοι στον Κύριο και υπακούοντες Αυτόν, για να έχουμε παρησία στην προσευχή μας, να υπακούσει και Αυτός την προσευχή μας. Επειδή λοιπόν ακολούθησε κατά πάντα το Λόγο του Θεού, τον Κύριο, τον εξεζήτησε, μελετούσε, διάβαζε και αγωνιζόταν να είναι εκτελεστής του Λόγου και όχι επιλύσμων ακροατής, το οποίο δεν βοηθάει καθόλου. Γι' αυτό και όταν ήρθε ο καιρός να εξητήσει τον Κύριο προς βοήθεια, ο Θεός ήταν σε αυτόν βοήθεια ετοιμοτάτη. Μπροστά λοιπόν στο πλήθος των εχθρών έκραξε ο Ασά, ευόησε ο Ασά προς τον Κύριο και είπε: «Κύριε, εγώ ξέρω ότι είναι εύκολο για σένα να βοηθάς και αυτούς που έχουν πολύ δύναμη και αυτούς που έχουν λίγη δύναμη, όπως εγώ σήμερα, αν και νόμιζα ότι είχα μεγάλη δύναμη μέχρι τώρα. Γιατί ό,τι και να έχουμε καταφέρει στη ζωή μας, είναι μικρά η δύναμή μας μπροστά στη δύναμη του εχθρού, ο οποίος έρχεται για να καταποντήσει τον χριστιανό, και θα τα καταφέρει εκτός και αν ο Θεός είναι μαζί του. Βοήθησέ μας, Κύριε, διότι σε εμπιστευθήκαμε. Βοήθησέ μας, Κύριε, γιατί σε εξητήσαμε. Βοήθησέ μας, Κύριε, γιατί σε κάναμε και είσαι για μας ο Κύριός μας και ο Θεός μας, και γιατί εν το ονόματι σου στεκόμαστε τώρα στη μάχη αυτή». Και ο Θεός απάντησε άμεσα:
κατετρόπωσε, επάταξε μπροστά στο λαό του Ιούδα ο Θεός, με ποιο τρόπο δεν ξέρουμε, αλλά η Γραφή λέει επάταξε τους Αιθίωπας, το μέγα αυτό πλήθος των πολεμιστών εναντίον του Ιούδα, επάταξε ο Θεός εμπροσθέν του λαού του Ιούδα, παρέδωκε στα σχήρας αυτού τα πάντα και θριαμβευτής πια ο Ασά επέστρεψε με τη μικρά δύναμη που είχε, επέστρεψε θριαμβευτής, γιατί ο Θεός κάμει εμάς πάντοτε να θριαμβεύομεν δια του Ιησού Χριστού. Όμως ο Θεός τώρα δεν θα τον αφήσει, θα του εξηγήσει ότι ο θρίαμβος σου δεν προέρχεται βεβαίως ούτε από τις δυνατότητές σου ή τις δυνάμεις σου, ακόμη ούτε από την προσευχή σου, ούτε από την εξήτησή σου, αλλά ο Κύριος ήταν με σας και είναι με σας, γιατί εσείς και όταν εσείς είστε μαζί Του. Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό. Όταν είσαι με το Θεό, αλλά όχι με λόγια, όχι με μακριές προσευχές, με έργα και με αλήθεια, μελετώντας το Λόγο του Θεού, μένοντας το Λόγο του Θεού, εξητώντας τον Κύριο με νηστεία και προσευχή, με αγιασμό και καθαρότητα, με αποχωρισμό των δελυγμάτων από τη ζωή μας, όταν εσείς είστε με τον Κύριο, μόνο τότε ο Θεός είναι μαζί σας, ώστε όταν τον εξητείτε θα τον βρίσκετε. Στο παρελθόν εσείς εγκαταλείψατε, ο λαός εγκατέλειψε τον Θεό, γι' αυτό και σας εγκατέλειψε ο Κύριος. Και πολύ καιρός στάθηκε ο Ισραήλ χωρίς αληθινού Θεού. Για σκεφτείτε, ο λαός του Θεού χωρίς τον αληθινό Θεό και χωρίς ιερέως διδάσκοντος, και ιερεύς εμάς είναι το Πνεύμα το Άγιο και μέγας αρχιερεύς είναι ο Χριστός ο οποίος μεσητεύει, χωρίς ιερέως διδάσκοντος, γιατί ο Κύριος είναι ο διδάσκαλός μας, και χωρίς νόμου στη ζωή σας και χωρίς το Λόγο του Θεού στη ζωή σας. Ακούτε πως στάθηκαν, το ξαναδιαβάζω. Χωρίς τον αληθινό Θεό στη ζωή τους, πρώτον. Δεύτερον, χωρίς τον Χριστό να τους διδάσκει το Λόγο του. Και τρίτον, χωρίς νόμο στη ζωή μου. Το αποτέλεσμα ήταν φόβος, αγωνία, ειρήνη δεν υπήρχε, ευθύρετο έθνος υπό έθνος και πόλεις υπό πόλεως, διότι ο Θεός κατέθλιβεν αυτούς εν πάση στενοχωρία. Φοβερό, αδερφοί, εδώ φοβήθηκα. Ο Θεός ευλογεί εν πάση ευλογία, αλλά και ο Θεός καταθλίβει εν πάση στενοχωρία. Και ποιους? Αυτούς που αγαπάει, το λαό Του. Σήμερα να πάρουμε νέα απόφαση, σήμερα να κάνουμε νέα αρχή, νέο ξεκίνημα. Δεν είναι καιρός τώρα για αστιάκια, για παιχνιδάκια. Ετοιμάστητε, φωνάζει ο Λόγος του Θεού, να απαντήσετε Κύριο το Θεόν σας. Σεις όμως, συνεχίζει το Πνεύμα το Άγιο στον Ασά το βασιλιά, σεις όμως ενδυναμούστε, ας μην είναι κλελημένοι οι χείρες σας, μη φοβάστε, γιατί το έργο που εργάζεστε θα έχει μισθό μεγάλο. Αμήν.